Τρομερά λίγα τραγούδια της Λιάνας. Λοιπόν, εντάξει, είμαστε στο φινάλε και της τρέχουσας χειμερινής μεταγραφικής σεζόν. Η ΑΕΚ πάει να κάνει και αυτή προσθήκη στο παραένα. Αυτό, Γιάννη, είναι μια πολύ... αυτό είναι μια βόμβα. Εγώ είχα πει ότι δεν τον έβλεπα. Θα πω όμως ότι επειδή μίλησα με έναν πολύ καλό μου φίλο, ο οποίος το πάρα πολύ καλά, και μάλιστα όπως σου είπα, ήταν αυτός που μου είπε ότι μην περιμένεις τον Ράντονι στον Ολυμπιακό. Ο Ράντονι θα πάει στη Μαγιόρκα και όντως ο Ράντονι θα πάει στη Μαγιόρκα. Mm-hmm. Μου έχει πει ότι δεν έχει ακούσει κάτι από την πλευρά της Κροατίας, δηλαδή από την κροατική πλευρά, όσον αφορά το κομμάτι του Λιούμπισιτς. Δηλαδή, γράφεται εδώ ο Λιούμπισιτς για την ΑΕΚ, αλλά ο ίδιος φαίνεται να μην έχει ακούσει κάτι. Τώρα θα πέσει μέσα όπως έπεσε με τον Ράντονιτς, θα το δούμε. Αν πάρει όμως η ΑΕΚ τον Λιούμπισιτς, δεν παίρνει απλά έναν πολύ καλό παίκτη, ένα πραγματικό πολυεργαλείο, καλύπτει και τώρα αριστερή πλευρά. Καλύπτει και τη θέση της μεσαίας γραμμής, διότι ο Λιούμπισιτς μπορεί να την καλύψει εξαιρετικά. Έχει ξεκινήσει από αμυντικό χαφ και έχει πάει αριστερά τον τελευταίο καιρό. Δεν είναι πολύ καιρό. Αριστερό εξτρέμ. Όχι, αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ. Εγώ το Λιούμπισιτς τον ήξερα για μέσο. Και όταν άκουσα μια μέρα στην εκπομπή που έφτιαχνε ο Γιώργος Ολίγκρης στις κάρτες και είδα μετά την κάρτα που λέει αριστερό μπακ, κόλλησα, λέω. Αλλά τελικά το τελευταίο καιρό έχει μετατραπεί σε αριστερό μπακ ο Λιούμπισιτς. Μάλιστα. Είχε βάλει και γκολ στον αγώνα ΑΕΚ Δυνάμο Ζάγκρεμπ. Είχε κάνει νομίζω το 0-2. Είχα πει στο φίλο μου. Άρα ουσιαστικά έχει τόσο αντικαταστάτη του Μουχαμάντι, αλλά μπορεί να παίξει και στα χαβ. Είναι, κοιτάξτε να δει, είναι ένα πραγματικό πολυεργαλείο. Αν τον πάρει. Στη Δυνάμο Ζάγκρεμπ. Είναι Αυστριακό. Α, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Είναι Αυστριακό. Είναι, κοιτάξτε να δει. Εγώ είχα πει και εδώ μου κάνει πλάκα ο Κορονέο. Είχα πει ότι αν τον πάρει η ΑΕΚ, εγώ θα πάω στο γραφείο του Πουτσάκ. Δηλαδή, πιο πιθανό να πάω στο γραφείο του Πουτσάκ παρά να θέλει. Α, γι' αυτό. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση ο Λιούμπισιτς. Οι δικές μου πηγές από την Κροατία λένε ότι ακόμα ότι είναι δύσκολο. Δεν το βλέπουν, αλλά δεν ξέρω. Αν η ΑΕΚ δώσει χρήματα στην Δυνάμο Ζάγκρεμπ και τον πάρει, θα είναι πραγματικά μια πολύ. Είναι εξαιρετικό παίκτη όμω. Δηλαδή, εμένα θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να τον πάρει αυτό το παίκτη. Θα είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή. Τον παίρνει ω μεταγραφή ή ω δανεικό. Δεν γνωρίζω το στάτου τη πιθανή μεταγραφή αν τον πάρει. Αλλά μιλάμε ότι είναι ένα πραγματικό πολύ μεγάλο. Δεν το συζητάω. Νομίζω που μεταγραφή θέλει να τον πάρει. Ποια γραφή αντίπουλια και εδώ ακόμα πρέπει να ξεκινωθεί από το πρωτάθλημα του Γιάννη το Κούμπο. Δεν έχει ξεκινωθεί από το. Θα φτιάξουν μια λίστα με τα στοιχήματα που έχει χάσει και δεν έχει πληρώσει ο κύριο Αβραμίδη. Καταρχήν, έχω πληρώσει όλα μου τα στοιχήματα. Απλά ο κύριο. Δεν θα το πω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ο κύριο Γρηγοριάδη του είπα να το κάνω το challenge και μου λέει: εντάξει, μην το κάνετε. Μου λέει: να ξεφτυλίσει. Λέω: γιατί να ξεφτυλίσει τώρα, φίλε. Θα τρέξω πάνω κάτω το. Ο βρεγμένο δεν το φοβάται. Πάνω κάτω θα τρέξω εδώ την Εσπερίδων. Όχι όλη την Εσπερίδων. Θα μου μείνει. Από τη μέση. Κανένα πρόβλημα. Γυμνό από τη μέση και πάνω. Αλλά ήταν καλοκαίρι, ρε. Ναι, όχι τώρα με το κρύο. Εντάξει. Αλλά άμα θέλετε, πάω κάνω και το κρύο. Όχι τώρα με το κρύο. Λοιπόν. Γεια σου, Γκρίγκρεντρογκέμερ. Γεια σου, Εμιλία. Γεια σου, Άγγελε. Να στείλουμε και περαστικά στον φίλο μας τον Άγγελο που θα υποβληθεί μια επέμβαση. Περαστικά. Έτσι, επέμβαση, όχι τερματοφύλακα. Επέμβαση. Χειρουργική, σαν αυτές που περνάει η διατησία των Ολυμπιακών. Αυτός είσαι, ρε μεγάλε. Άρεσε. Λοιπόν, Γιώβα λέει μπάκα, Λιούμπι, τι άλλο να κάνω, σπαθιά να καταπιώ. Γκριν Ρετρο Γκέμερ είχε πει για μπαγκασέτα, ναι. Γιώβα, ποιο είναι, Γιωβάνος θα φύγει. Ναι. Οκ. Αυστριακό πολυεργαλείο, λέει ο Μιχάλης. Πεκταράς λέμε. Άρα είναι πολύ κοντά η ΑΕΚ σε ένα μπαμ, γιατί. Εντάξει, είχε γραφτεί απ' έξω και γενικά υπήρχε η εντύπωση ότι δεν θα ενισχυθεί τώρα το χειμώνα. Έφυγε ο Μοχαμάντι, έμεινε και ένα κενό, αν και ο Πήλιος πήγε πολύ καλά τη ρημόνα των Αλληγιών, όποτε ζητήθηκε να παίξει εκεί το παιδί. Δεν ξέρω αν το παίρνει για, όμως, για ξεκάθαρο αριστερό μπακ. Αλλά από την άλλη να πω ότι με τον Σιμάνσκι 1,5 μήνα έξω, το Γαλανόπουλο να μπαινοβγαίνει αποστολή λόγω συνεχόμενων τραυματισμών και τον Γιόνσον να παίζει συνέχεια, δημιουργείται και εκεί μία ανάγκη για ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό από τη στιγμή που ο Πινέδα δεν έχει παίξει μόνο τερματοφύλακα στη Σέντερφορ μέχρι τώρα. Έτσι. Ο...
Ο Greek Retro Gamer, ο φίλος μας, που δεν ξέρω τώρα, έχει κάποιες information, κάποιες... είχε γράψει πριν από λίγο, δεν θυμάμαι τώρα πότε ήταν, αλλά και προσπαθούσε την προηγούμενη εβδομάδα, είχε γράψει για το όνομα του Ubisoft. Είναι πραγματικά πολύ, είναι ένα πραγματικό πολυεργαλείο. Εγώ το γουστάρω πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Και να πω και την αλήθεια, είναι και ένας από τους παίκτες που επιλέγω όταν παίζω το Zen. Είναι ένας από τους παίκτες που επιλέγω να τους πάρω στην τελευταία διετία. Και το Ubisoft μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτη. Είναι εξαιρετικός. Εξαιρετικός παίκτης. Εγώ την Κυριακή συνέφαγα με την πηγή μου που σας είχα αναφέρει για τον Bonsai το καλοκαίρι. Όταν του είπα τίποτα νέκρα τώρα το χειμώνα, μου λέει, εντάξει, μου λέει, περίμενε λίγο. Αλλά όταν ανέφερα το θέμα του Μπρινιόλι, μου ανέφερε ότι μπορεί το καλοκαίρι να πάει στην ΑΕΚ παίκτης του Παναθηναϊκού και να μην είναι ο Μπρινιόλι. Ξέρω μπορεί πέρα. Και να με τρόλαρε, έτσι, ξέρω γιατί ήταν μεταξύ η κουβέντα έτσι πολύ χαλαρή. Εγώ δεν ξέρω ποιον είπε, ούτε μου είπε όταν τον ρώτησα. Μου το πέταξε έτσι, όπως ακριβώς το είχα κάνει τότε, σας το μεταφέρω και τώρα, παιδιά, και θα δούμε. Θα σας πω το όνομα. Δεν ξέρω. Χουάνκαρ. Δεν ξέρω. Αλλά ο Μπρινιόλι είμαι σχεδόν σίγουρος θα βάζει. Λοιπόν, οπότε εντάξει, εγώ το μεταφέρω όπως μου το είπε και γιατί ανέφερα ότι θα το πω στην υπόλοιπη. Λοιπόν, να πω για το θέμα αυτό που αναφέρεται, να πω ότι πριν από λίγα λεπτά η Sportsia Novosti, που είναι πολύ έγκυρη κροατική εφημερίδα, αναφέρει ότι ο παίκτης έχει αποφασίσει να έρθει στην ΑΕΚ. Μιλάω για τον Ρόμπερτ Ιούμπισιτ. Το ξέρω Δημήτρη, μα αυτό είπα και εγώ στον Γκρέγκο Γκέμερ ότι παίζει χάφ. Εγώ για χάφ τον ήξερα. Τώρα τελευταία έχει γίνει η αριστερό μπακ. Ίσως από τις ανάγκες και τις μεταγραφές που έχουν φύγει. Θα πω ότι πραγματικά, αν η ΑΕΚ τον κλείσει αυτό το παίκτη, είναι πραγματικά εκπληκτική μεταγραφή. Είναι εκπληκτική μεταγραφή, παιδιά. Δεν ξέρω αν θα πετύχει, αλλά θα είναι πολύ σπουδαία μεταγραφή. Λοιπόν, τώρα εδώ είναι και το προφίλ του Ρόμπερτο Ιούμπισιτ. Ρόμπερτο, τον γράφει, εντάξει. Αυστριακό είναι, ναι, Ρόμπερτ θα είναι. Αυστρία, όχι Αυστρία, θα πρέπει να είναι και σωμάδα, εντάξει, το διορθώσουμε. Άντερ 21. Τα πολύ λέγει και Αυστρία, είναι Αυστρία. Ναι. Πολύ καλό παιδί. 24 ετών. Αλλά δεν έχει συμμετοχή με την πρώτη ομάδα της Εθνικής Αυστρίας ακόμα, Όχι. Γιατί, ναι. Εντυπώς. Από το 2002 στη Δυναμό Ζάγκρεπ με γεμάτες συμμετοχές 47 το 2022, και 3 ακόμα. Συγγνώμη, το 2022, νωρίτερα Σεντ Πόλτεν και Ραπίτ Βιέννης. Μάλιστα. Είναι, εγώ θα συνεχίσω πάντα να το λέω, είναι μια πολύ 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 καλή μεταγραφή για την ΑΕΚ. Εγώ δεν το περίμενα ότι αυτός που θα μπορούσε να έρθει στην ΑΕΚ. Αν θα έρθει θα είναι τεράστια επιτυχία. Εντάξει, άλλη μόνο τώρα είναι, άλλη μόνο ό,τι και να λέμε. Βαγγέλη Κασάπη, ναι, γιατί... Λοιπόν, Μιχάλης Κασάπης θα πεις τρομερό αριστερό μπακ, το θυμήθηκα για την συνεπωνυμία του, ναι. Βαγγέλη εδώ. Ολυμπιακός, όπως μας είχες πει Νίκο και είχε επικοινωνήσει και η ίδια η ΠΑΕ ότι τελείωσαν οι χειμερινές μεταγραφές, δεν είχε διευκρινίσει ότι τελείωσαν αναφορικά με αυτούς που θα πάρει, αλλά όχι με αυτούς που θα φύγουν. Και διάβασα πριν πως στο στούντιο και θέλω να μου το επιβεβαιώσεις ότι ο Βρουσάη είναι ήδη στη ΡΙΟΑΒΕ και περνάει ιατρικά. Ο Βρουσάη είναι στη ΡΙΟΑΒΕ και ο Πορόζο θα πάει στη... Τουρκία. Στην Κασίμπασα. Έχουμε, ναι, θα σου πω τις περιπτώσεις μία-μία. Μάριος Βρουσάη. Έτσι, για να βοηθάμε και τον... Ναι. Να βοηθάμε και τον φίλο μας, το Σαράντι. Μάριος, λοιπόν, Βρουσάη. Σαράντα το λες, γιατί τώρα συνήθισε, δεν θέλει Σαράντα. Α, οκ. Ή αλγόριθμο number 2. Λοιπόν, Μάριος, λοιπόν, Βρουσάη, φεύγει ιδανικός από τον Ολυμπιακό, πάει στη ΡΙΟΑΒΕ. Το συμβόλαιο τελειώνει το καλοκαίρι.
αλλά μπορεί ο παίκτης να ανανεώσει τον επόμενο καιρό και να δοθεί μετά στην Rio Ave, δεν ξέρω για πόσο καιρό. Πάντως, από ό,τι γνωρίζω, είναι από το καλοκαίρι η συγκεκριμένη κίνηση. Ο δανεισμός, ο δανεισμός. Ο Πορόζο, ούτως ή άλλως, ήταν δανεικός. Από την Τρουά φεύγει, πάει στην Κασίμπασα ο κύριος Πορόζο. Ναι. Να μας αφήσει. Δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί κάτι τον Ολυμπιακό. Ούτως ή άλλως, εντάξει, τα μαθαίνουμε το εξωτερικό κυρίως. Αυτός, ρε παιδί μου, από τα στόπερ που έφερε ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι, κάτι μου είχε δείξει. Δηλαδή... Ναι, δεν θα διαφωνήσω σε αυτό που λες. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πορόζο. Καλώς παιδί. Απλά τραυματίστηκε, έμεινε πίσω δηλαδή μετά. Δηλαδή για τέταρτο στόπερ μπορείς εύκολα να μείνει και τρίτο στόπερ. Ναι. Τώρα. Τώρα κύριε Σαντρέα, αν φύγει ο Πορόζο, που ακόμα είπαμε δεν είναι επιβεβαιωμένο, θα πρέπει ο Ολυμπιακός να ψάξει κι άλλον. Να ψάξει να βρει κι άλλο στόπερ. Γιατί ο Αμπέι. Ο Άμπι δεν μπορεί να είναι στην. Δεν μπορεί να είναι στη λίστα. Γιατί? Δεν νομίζω ότι δεν θα. Δηλαδή. Άμα πρέπει να κάνει τρεις αλλαγές στη λίστα. Α, μα στην δεν θα έχει στόπερ. Είναι Κάρμο. Δεν θα έχει. Και πρόσεξε. Παίζει πρόβλημα. Όχι, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Γιατί αν ο Ρέτσος δεχτεί κάρτα στο μάτς με την Φερεντσβάρος, δεν παίζει το επόμενο. Ε, ωραία, θα παίξει ο Κάρμο. Και πίσω ποιο δέχει. Ο Κάρμο και ο Ντόι. Πίσω. Τι πίσω. Από πίσω. Ρε φιλέ, μισό λεπτό. Δεν υπάρχει περίπτωση για μένα. Ή να το πω λίγο πιο, όχι τόσο υπερβολικά, να μην είναι ο Μάρτινς. Ναι, ο Ζέλσον. Ο Ζέλσον, ναι. Να μην είναι Όρτα και να μην είναι ο Κάρμο. Αυτοί οι τρεις έχουν κλείσει θέσεις, δηλαδή. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά συμφωνώ μαζί σου, αλλά εγώ δεν είμαι ποτέ σίγουρος για τίποτα. Και την αφήσει τον εξτρέμ, τον Ζέλσον εξώ. Ξέρω που μπορεί να αφήσει έξω. Δεν μπορεί να αφήσει τον Όρτα. Δηλαδή, ειδικά. Γιατί να αφήσει το Τσιγκίνι έξω. Που είναι και κανονική μεταγραφή. Ενώ ο Όρτα είναι δανεικό. Γιατί ο Όρτα και ο Κάρμο ήρθαν για να βοηθήσουν άμεσα. Αν δεν παίξουν η Ευρώπη, τι να βοηθήσουν. Πού να βοηθήσουν. Στο πρωτάθλημα, εντάξει, οκ, okay, βοηθάνε. Με αυτή τη λογική που, λες, δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Αλλά δεν μπορώ να είμαι ποτέ σίγουρο. Τα παιδιά που ήρθαν να βοηθήσουν άμεσα. Είναι ο Κάρμο στην άμυνα και ο Όρτα στα χαπ. Και ο Ναβάρο που ήδη παίζει. Yeah. Και ο Ναβάρο δεν είναι στη λίστα. Πώς είναι ο Ναβάρο στη λίστα. Ο Ναβάρο δεν είναι τώρα, δεν είναι μεταγραφή. Μισό λεπτό. Έχεις, βέβαια θα επιστρέψει ο Καμπί από το Μαρόκο και θα είναι και ο Λεαμπή και θα είναι οκ. Okay. Εντάξει. Μετά έχουμε την περίπτωση που σήμερα το πρωί βγάλανε οι Τούρκοι για τον Μπιέλ. Ο Μπιέλ που αρνήθηκε να πάει στην Ελλήνα Καρακουτσού. Έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός με κάποιο τρόπο ψάχνει να πουλήσει ένα παίκτη. Ψάχνει να πουλήσει έναν ή δύο παίκτες. Αν πουλήσει έναν ή δύο παίκτες, μπορεί να κάνει ακόμα μια μεταγραφή. Τώρα, ποια θα είναι αυτή η μεταγραφή, δεν ξέρω. Θα είναι εδώ που γράφει ένα φίλο εδώ για τον Βέζο, θα είναι ο Ροντέ. Αυτό δεν γεννήθηκε τον Παναθηναϊκό. Όχι, τον Ολυμπιακό γεννήθηκε. Θα είναι ο Γκαστόν Ερνάντες. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Ακόμα δεν γνωρίζουμε κάτι. Αλλά έχω την αίσθηση ότι για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να προχωρήσει σε μεταγραφή παίκτη, πρέπει να πουλήσει ένα παίκτη. Ποιο θα πουλήσει. Μέχρι στιγμής ό,τι έχει δώσει είναι δανεισμοί. Έτσι. Ναι, ναι. Ο Σκάρπα επέστρεψε. Ο Σκάρπα έφυγε. Είναι στην Νότιχαμ. Ναι. Ο Βουρσάιρι, ο Άβε, ο Πορόζο, Τουρκία. Ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Εντάξει. Ποιοι άλλοι είναι που φύγανε. Αυτή μέχρι τώρα. Ο Αντρούτσος έφυγε. Ο Αντρούτσος πήγε στην Γερμανία. Δανεικός. Μεταγραφή. Μεταγραφή, Ποια ομάδα, δεύτερη κατηγορία νομίζω. Στην Όσναμπρικ. Όσναμπρικ. Τέσσερις. Μόνο τέσσερις είναι. Έξι είχαμε τρεις εγώ το πρωί. Ποιος ξεχνάω, ρε φίλε. Από τους μικρούς είναι ο Αντρούτσος Ρουσάη. Φρέιρε. Α, το Φρέιρε, εντάξει. Κοίτα τώρα τι γίνεται. Αυτό όμω πάλι ήταν μυθικό. Ναι, αλλά τι γίνεται τώρα. Πώς μέσα σε τέσσερις μήνες, σε ένα μεγάλο κομμάτι του μεταγραφικού σχεδιασμού του καλοκαιριού, ήδη αυτοαναιρεί το Ολυμπιακός. Δηλαδή, έφερε το καλοκαίρι για κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Φρέιρε Πορόζο. Ο Φρέιρε έφυγε, πιθανότατα να φύγει και ο Πορόζο, πλην δύο. Έτσι. Τώρα ξαναφέρνει Κάρμο δανεικό και Άμπι μεταγραφή μαζί με Ρέτσο και Ντόι.
και στα εξτρέμ είναι πρώτον πυλών ο Μπιέλ, ο οποίος θα είχε φύγει εάν είχε ρίχνει να πάει η Τουρκία, mm-hmm. σωστά. Mm-hmm. Και έφερε τον Ζέλσον. Στα center for ο Ναβάρο νομίζω ότι ήρθε για να συμπληρώσει και να καλύψει το κενό του Ελκαμπή και του Ελαραμπή, που ο Ελκαμπή είναι στο Κόπα Αφρικά, και τον Μπιανκόν ξέχασε. Δεν φεύγει ο Μπιανκόν. Όχι, τον έφερε το καλοκαίρι και... Είναι τόσο πολύ αδερφέ μου που εδώ πιστεύω ότι τους έχει ξεχάσει και η ίδια η ΠΑΕ με κάποιους από αυτούς που είναι στην ομάδα. Τον Ρίτσαρντ, ας πούμε, ξαφνικά ξαφανίστηκε πάλι ο Ρίτσαρντ. Ο Ρίτσαρντ είναι τι έγινε. Ξαφανίστηκε ο Ρίτσαρντ. Ξέρεις τι γίνεται με τις συνεχόμενες αλλαγές προπονητών και τεχνικών διευθυντών, αυτό συμβαίνει. Περνάνε μπροστά κάποιοι άλλοι και κάποιοι που έχουν μείνει, μένουν πιο πίσω, να είχαν πάει να δείξουν πράγματα. Και όμως ο Ρίτσαρντ που είναι στη λίστα, ο Μαρ Ρίτσαρντ που είναι στη λίστα, ενώ ξεκίνησε πολύ καλά, μετά έμεινε πάλι πίσω. Τώρα είναι κάποιοι τραυματισμοί, είναι κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να τα μάθουμε και εύκολα. Γιατί δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη και εύκολη ενημέρωση. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, μιλάμε τα γυρίδια. Πάντως τώρα και εγώ που τώρα για αυτό είδα το κινητό, μου ήρθε ένα μήνυμα που μου λέει ότι κινείται πολύ δυναμικά για το Βέζο. Τι θέση είναι? Στόπερ. Αλλά και πάλι λέω, αυτή τη στιγμή, υπάρχει πολύ μεγάλο άγχος στον Ολυμπιακό για το τρίτο. Ποιος θα είναι ο τρίτος? Δηλαδή, εγώ θεωρώ 100% ότι ο Ζέρσον θα είναι. Θεωρώ 100% ότι ο Κάρμο θα είναι. Ο τρίτος ποιος θα είναι? Αν πάρει άλλο στόπερ και φύγει ο Πορόζο, αν δεν φύγει ο Πορόζο, ok. Αν φύγει όμως ο Πορόζο, ο Ολυμπιακός έχει κενό στα στόπερ. Στην Ευρώπη, για την Ευρωπαϊκή Λίστα, επαναλαμβάνω. Για τα μάτς με τη Φερεντσβάρος. Έχει πρόβλημα. Γιατί αν ο Ρέτσος δεχτεί κάρτα, ο Ολυμπιακός θα μείνει με δύο στόπερ. Ναι, αλλά να πω κάτι από την άλλη. Αν ο Καμαρά παραγωνιστεί τελείως. Κάτσε, γιατί μην φύγει ο Καμαρά, περίμενα. Ναι. Θα έχει στα χαφτή Έσε, Αλεξανδρόπουλο. Για Ευρώπη μιλάω. Και μετά πρέπει να έχει Τσικίνιο ή Όρτα. Δεν μπορεί να μην έχει. Φορτούνι. Όχι, λέω για άξονα πιο πίσω. Α, για τον, ναι. Γι' αυτό σου λέω. Καλύτερα να έχει τρία στόπερ και να έχει μέσα και τον Μπιανκόν που μπορεί να παίξει και στόπερ, που είναι στη λίστα. Mm-hmm. Έτσι. Και να έχει τουλάχιστον τρεις παίκτες στον άξονα. Δεν μπορεί να μην έχει. Και τον Ιμπόρα. Και τον Ιμπόρα που Ιμπόρα και αυτό παίζει να φύγει. Αν δεν φύγει ο Ιμπόρα. Αν δεν φύγει ο Ιμπόρα. Ο Κάρμο λέει γυρίτερα 12 εκατομμύρια. Μπορεί ο Ολυμπιακός να πληρώσει αυτό το ποσό και ο παίκτης από την. Μα θέλει να παίξει, Γιάννη μου, στρατηγέ, θέλει να παίξει ο Κάρμο, θέλει να πετύχει πράγματα ο Κάρμο. Είναι και ο Ιμπόρα, σωστά. Ο Ιμπόρα, να σου πω κάτι, ο Ιμπόρα αν μείνει, θα είναι σίγουρα στη λίστα, γιατί μπορεί να σου παίξει και στόπερ. Και χαφ και στόπερ. Δεν έχει Ολυμπιακός πολλή εργαλεία τέτοια. Όντως. Είναι πολλά τα προβλήματα και είναι όλα αυτά τα λάθη τα οποία έχουν γίνει, τα οποία έχουν δημιουργήσει όλο αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό είναι. Αυτά είναι που λέμε. Αυτά είναι που σας έλεγα και εγώ, που τα έλεγα με τον κύριο Λουκίδη για την οργάνωση της ομάδας και το πώς κινείται και το τι κάνει. Δηλαδή, λες, εγώ θα έπρεπε να τον Ντεσπότοφ, αλλά όπως είπε πάρα πολύ σωστά ένας πολύ καλός συνάδελφος σήμερα το πρωί που τον άκουγα στο ραδιόφωνο, ότι έχει πολύ δίκιο στο θέμα του Ντεσπότοφ με τον Σολμπάκεν, ότι η ομάδα φτιάχνει τον παίκτη. Δεν φτιάχνει ένα παίκτη μια ομάδα, δεν είναι μπάσκετ. Παλιότερα που πήραμε κάποτε τον Ζάρκο Πασπαλιέ και είχαμε δίπλα του τον Ελληνιάδη, τον Σαμάτη, τον Αργύριο τον Καμπούρη, τον Παναγιώτη τον Καρατζά, τον Πάπη τον Παπαδάκη και πήραμε προτάσεις μας, πούμε, την επόμενη χρονιά του Ιωαννίδη. Θέλει τώρα το ποδόσφαιρο είναι αλλιώς. Η ομάδα, ένας παίκτης μπαίνει σε μια ομάδα και αυτή τον φτιάχνει τον παίκτη. Αν η ομάδα είναι υγιής, τότε κάνει αυτό που πρέπει. Αν η ομάδα δεν είναι υγιής. Είναι πιο εύκολα ο παίκτης. Ο Μπρίνιτς. Και αυτό που είναι, σα ζήτητα. Ο Μπρίνιτς έπαιξε ένα παιχνίδι 45 λεπτά με τον Ανδρόμητο και τον άφησα μέσα. Ναι. Κακός. Για μένα κακός. Δεν μπορεί να αφήνει αυτό το παιχνίδι του. Ο Ναβάρο 7 εκατομμύρια είναι η ρήτρα του. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει Ολυμπιακό το Ναβάρο με 7 εκατομμύρια. Δηλαδή, εκτός αν η Πόρτο το καλοκαίρι θέλει να τον δώσει πάλι δανεικό. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, ούτε και στον μπάσκετ, έχεις δίκιο. Άρα τι, τώρα δηλαδή έχεις Κάρμο Ναβάρο από τους δανεικούς που είναι για να. Όρτα. Ως εκείνο τον έχεις πάρει κανονική μεταγραφή. Ως Ζέλσον κανονική μεταγραφή. Ο Όρτα
ο Ναβάρο και ο Κάρμο, που υπό κανονικές συνθήκες τους έχουμε βασικούς στην 11η του δεύτερου γύρου του Ολυμπιακού, είναι τρεις παίκτες από τους 11 που είναι δανεικοί. Δηλαδή, πώς θα χτίσεις πάνω σε αυτό? Αλλά από την άλλη, αντιλαμβάνομαι ότι θες ενίσχυση για να διεκδικήσεις στην Ελλάδα το πρωτάθλημα από ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, αλλά και ο Μπιανκόν είναι, αλλά και να κάνεις κάτι στην Ευρώπη. Αυτό. Ναι, είναι σημαντικό. Είναι... Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε λίγο υπομονή. Σας είχα πει και αμαρτίαν ουκ έχω και εγώ είχα την ενημέρωση ότι ο Ράντονιτς θα πήγαινε στη Μαγιόρκα. Θυμάστε γιατί μου το είπα, ότι όλοι λέγανε για τον Ολυμπιακό και οι Σέρβοι, και τελικά ο Ράντονιτς πήγε στην Λαλίγια. Να σου πω κάτι, ας μείνουν κάποιοι να παίξουν. Δηλαδή ο Ζέλσον είναι πολύ ποιοτικός παίκτης. Θέλει να πάρει παιχνίδια για να δείξει. Μάλιστα το λέει, το έγραψε και ο Μαμπρίτσο Ρωμάνο για αυτό το θέμα. Τώρα από εκεί πέρα, με Μασούρα, Φορτούνη, Πασχαλάκη, είναι η βασική τριάδα των οποίων το συμβόλαιο λήγει το καλοκαίρι, που δεν έχουμε κάτι μέχρι τώρα, έτσι. Εντάξει, νομίζω ότι Μασούρας, Πασχαλάκης είναι πιο κοντά. Ο Τζολάκης σχετικά είναι οκ. Okay. Και τώρα για το Φορτούνι, σου είπα, παραμένει 50-50. Ναι. Νομίζω θα πρέπει γράφτηκε μια χαζομάρα, εγώ θα έλεγα. Και ας παρεξηγηθεί αυτό που την γράφει. Ότι για να μείνει λίγο Φορτούνι στον Ολυμπιακό, θα πρέπει να καθοριστούν οι στόχοι. Για να μείνει ποιος ο Φορτούνις. Είχε γράψει κάποιος ότι για να μείνει ο Φορτούνις στον Ολυμπιακό, θα πρέπει να καθοριστούν οι στόχοι της ομάδας. Και ρωτάω εγώ τον γραφόντα αυτό το ημετικό κείμενο. Υπάρχει κάτι άλλο στόχο για τον Ολυμπιακό από το πρωτάθλημα, το κύπελο και την καλή πορεία στην Ευρώπη? Δηλαδή τι στόχους θα μπορούσε να έχει βάλει ο Γιώργος Φορτούνης, ο οποιοδήποτε, να πει στο Μαρινάκι? Θέλω να πάρουμε το Champions League, το Europa, το Conference. Τι είναι αυτά που λέτε, είναι σοβαροί. Γράφετε που γράφετε τη χαζομάρα. Γράφετε τη λίγο πιο ωραία. Τι είναι αυτό που γράφει τώρα, ρε φίλε? Σαν να γράψω τώρα εγώ ότι θα φύγει ο Αραούχο από την ΑΕΚ και θα πάει στον Ολυμπιακό. Από τη στιγμή που υπάρχει η πετυχημένη συνταγή του Τσιμίκα, γιατί δεν πράττει έτσι και ο Ολυμπιακός με τον Τζολάκη? Εντάξει, αυτό τώρα αυτό που λέει ο φίλος εδώ, τον υπογράφει σε τετραετία, τον στέλνει σε ένα χρόνο, ένα μισή έξω να ψηθεί και γυρνάει. Θα είναι και ο Πασχαλάκης όταν στα 35 του. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή. Και τον έχει έτοιμο. Δηλαδή, κάποια στιγμή κάτω από το τερμά του Ολυμπιακού θα παίξει ο Βλαχοδήμος. Κάποια στιγμή πιστεύω. Τώρα αργά ή γρήγορα. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος εννοώ. Τον Τζολάκη το έχω πει εδώ και τρεις μήνες ότι πρέπει να δεις τι θα κάνει τον Τζολάκη. Ο Τζολάκης δεν πρέπει επουδενή λόγο και επουδενή σκοπό να χαθεί από τον Ολυμπιακό. Πρέπει να του κάνει ένα συμβόλαιο, να τον δώσει δανεικό σε μια ομάδα. Μετά από μια συμφωνία με τον ίδιο ποδοσφαιριστή, έτσι, μην το στείλει στην Άλμυρε. Α, το στείλει σε μια καλή ομάδα τη Ολλανδία. Ξέρω εγώ οπουδήποτε. Δεν έχει άκρη ο Τζολάκης, λέει. Εντάξει, αυτό όμως σεβαστό. Μπορεί να μην θέλει ο Τζολάκης. Δεν ξέρει ακριβώς τι θέλει ο Τζολάκης. Δεν ξέρει τι θέλει ο Τζολάκης. Λέει το καλοκαίρι από Κορδόν και Μαρτίνε δεν ακούστηκε η λέξη πρωτάθλημα. Από Κορδόν και Μαρτίνε. Νομίζω ότι Elstaff, δεν, Φαντερέλ σας λέω για να μην παρεξηγήσω. Είναι αυτονόητο ότι μια ομάδα πάει για το πρωτάθλημα. Εγώ είχα πει ότι κοιτάξτε, αν θέλει ο κόσμος να πει ότι φτιάχνουμε μια ομάδα και η ομάδα θα πάει υπομονή. Όπως είχε γίνει το 1996. Το 1996-97 που ήρθε ο Μπάγεβιτς, κανείς δεν είπε ότι ο Ολυμπιακός πάει για το πρωτάθλημα. Είπε ότι πάμε να φτιάξουμε μια ομάδα για να δημιουργήσουμε μια αυτοκρατορία. Το πρωτάθλημα το πήρα την πρώτη χρονιά. Δημιούργησε την αυτοκρατορία. Αλλά είχε και παίκτες όμως οι οποίοι ήταν Γιανακόπουλο, Τζόρτεβιτς, Αλεξανδρή, Γιωργάτο. Και τον Γιωργάτο και τον Αλεξανδρή τους είχε πάρει και 1,5 χρόνο πριν. Ναι, τον Γιωργάτο και τον Αλεξανδρή τους πήρε την χρονιά από τον Παγκεβίτς. Τους είχε πάρει πριν έρθει ο Παγκεβίτς. Ο Σουρλής θα χωρούσε, λέει, σε αυτόν τον Ολυμπιακό. Ο Σουρλής, τον είδαμε τον Αστέρα. Δεν είναι άσχημος. Ο Σουρλής. Δεν μπορώ να σου έτσι. Δεν μπορώ να σου πω. Δεν μπορώ να σου πω. Που θα,
τι θα μπορούσε να κάνει ο Σουρλής, γιατί δεν γνωρίζω. Δεν μπορώ να σου πω 100% αδερφέ μου τι θα κάνει ο Σουρλής. Πώς θα το πω. Τζολάκης, δηλαδή, Ιταλία 2 σε μια ομάδα στην δεκάδα που του πηγαίνει και του ντόι βαρύ στο πρέπει να ταιριάζει, μπας και ανοίξουν τα μυαλά του με τα σπριντ, λέει. Για μένα όμως ο ντόι, για μένα ο ντόι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει και αμυντικό χαφ. Για μένα. Μπορεί να παίξει και αμυντικό χαφ. Δηλαδή, αν βάλει Κάρμο Ρέτσο, θα μπορούσε να βάλει τον ντόι αμυντικό χαφ. Λέει μπροστά από τους, μαζί με τον Έσε. Εμένα θα μου άρεσε αυτό. Θα ήθελα να το δω. Κύριε Αβραμίδη, λέει αυτοί οι παίκτες που είχαν και δημιούργησαν αυτοκρατορία, κάναν διπλούσιν. Σωστά, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Ξέρεις πώς γίνεται με τον Ντόι, Νίκο. Πλέον σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να είναι τόσο βάρη το εξάρι σου. Ο Έσε είναι ελαφρύς, έχει και έκρηξη, έχει και οξυδέρκεια. Ο Ντόι είναι βαρύ κορμί. Ούτε καν την μπάλα του Πασχαλάκη ξέρει για να πεις ότι δεν θα είναι τόσο γρήγορος, αλλά βλέπει γήπεδο, θα μου αλλάζει γήπεδο με τις βαθιές μπαλιές του κλπ. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο. Εγώ, γνώμη μου, δεν λέω. Όχι, δεν είπα. Σου είπα. Άλλωστε, μέχρι πρώτη ο Ντόι ήταν αμυντικό χάφ, δεν ήταν. Βέβαια στην K19, εντάξει. K19 με Ολυμπιακό. Όλες οι ομάδες έχουν πολύ μεγάλη διαφορά. Για τον Τζόλι, το Χρήστο Τζόλι λες. Φίλε μου, κοίταξε, αν ήθελα να πάρει ο Ολυμπιακός ένα επιθετικό, θα ήθελα να πάρει το Δουβίκα. Τα έχουμε πει αυτά. Επίσης το BL είναι σαν το βελικό πρωτάθλημα και να προτείνω αυτές τις ομάδες, ναι. Θορυκτά, κοίταξε, ο Μαϊτέ όμως. Ναι ρε κύριε, αλλά ο Μαϊτέ όμως είναι ένα παιδί το οποίο έχει μάθει αυτή τη θέση, έχει παίξει σε αυτή τη θέση. Ο Ντόι ξαφνικά το γυρίσαμε στο πέρα. Ναι, έχει, Νίκο. Εντάξει, και το Ρόντι, ναι, δεξί, χαφ εξωτερικό, αυτό κάνει. Εντάξει, και εξτρέμ πιο πολύ τον κάνει, εντάξει. Δεξί, χαφ εξωτερικό. Κοίταξε, εγώ θα έλεγα το άλλο. Εάν ο Καρβαλιάλ θέλει να καθιερώσει αυτό το άτυπο 4-4-2 ή 4-4-1-1 που λέει και ο Άβρα και θέλει να βάζει στα άκρα ή να ξεκινά από τα άκρα το Φορτούνι, θα τον δούμε πολύ καλά σε αυτή τη θέση αν έχει πίσω τον Ροντινέη, γιατί είναι εξόθαλμο και έχει σχολιαστεί πολλές φορές το πόσο καλά συνεργάζεται ο Ροντινέη με τον Φορτούνι. Για να παίζει ο Μασούρας πίσω από τον Center 4 ή πιο κοντά στο Center 4 και να έχει ένα κλασικό εξτρέμο από την άλλη πλευρά που θα είναι ο Ζέλσον. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια τα half θα πρέπει να είναι ο Έσε σίγουρα ένας και επειδή εκεί θα μειωθείς θα έχεις δύο half έτσι, σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι ο δεύτερος μπορεί εύκολα να είναι ο καλός Αλεξανδρόπουλος. Από εκεί και πέρα. Και τον Αλεξανδρόπουλο πιστεύω ότι πρέπει να κρατήσει. Από εκεί και πέρα, Όρτα σίγουρα μπορεί να την παίξει. Καλά, Όρτα είναι παιχτάρα, σου λέει. Όρτα είναι παιχτάρα. Αλλά θέλει πολλά τρεξίματα. Ο Μασούρας το έχει.